Θα πάμε σε ένα ψευδές δημοσίευμα, Γιάννη, με το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου από χθες. Όπα. Το οποίο λοιπόν θέλει ουσιαστικά το Λάκη Γαβαλά να είναι ζευγάρι με τον Αλέξη Παπά. Ποιος ήρθε? Το οποίο λοιπόν θέλει ουσιαστικά το Λάκη Γαβαλά να είναι ζευγάρι με τον Αλέξη Παπά. Πόπο ζημιά που σου κάναμε. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Λάκης Γαβαλάς έδωσε μια συνέντευξη και μίλησε για τον νεότερο σύντροφό του. Που έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο σώμα. Wow! Πήρε λοιπόν αυτή την πληροφορία ένα κυπριακό site και δίπλα στη φωτογραφία του Λάκη Γαβαλά έβαλε τη φωτογραφία του Αλέξη Παπά από μια έξοδό του. Και παλικάρια γίνανε μαλλιά κουβάρια. Όπως βλέπουμε εμείς από τα πλάνα μας. Τραγικό. Κάπως έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έκανε έξαλλο τον Αλέξη Παπά, ο οποίος έκανε και μια σχετική ανάρτηση που λέει ότι αν δεν ζητήσετε δημόσια συγγνώμη για όλο αυτό που έχετε κάνει, θα κινηθώ νομικά εναντίον σας. Θα ζητήσεις ταπεινά συγγνώμη και μετά, αν θέλω, θα σου ρίξω και μια... Σίγουρα, αυτή η σκοφαντία δεν είναι κάτι που μπορεί να το περάσει κάποιος στον ντούκο. Με ενόχλησε. Λογικό ακούγεται. Τώρα, αν δεν απολογηθούν, δεν μπουν ένα συγγνώμη και το κατεβάσουν, θα κινηθώ νομικά. Και φαντάζομαι, είναι το ίδιο που είπα και εγώ πριν, δεν σε ενοχλεί επειδή είναι μόνο. Οποιοςδήποτε και να ήταν, γυναίκα, άντρας, ακριβώς. Είναι σκοφαντία. Είναι σκοφαντία και από ό,τι με ενημερώσανε, βάσει του άρθρου 363. Τύριο 9 αύριο πλημελιωδικείο, θα πάρετε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με το Λάκη, ούτε με τη Μαρία, την Αντούλα, τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Αυτό είναι ένα ψέμα και με ενοχλεί. Λάκη μου, καλημέρα αρχικά. Καλημέρα και δεν μ' αρέσει καθόλου που αρνείτε τον έρωτά μας. Το μουσείο. Το περίμενα. Έρχεται και η Θεοδώρα. Μπάρα μας είναι η Θεοδώρα. Καταπληκτικό. Και είχαμε βρεθεί προχτές, του έφτιαξε το γαμπριάτικο, εγώ έφτιαξα το δικό μου γαμπριάτικο. Η Θεοδώρα αρνήθηκε ένα τρίκουμπο, ήθελε να είναι σταυρωτό. Είχε και αυτή η γνώμη για το κουστούμι μου ακόμη. Και εγώ είμαι έξαλλος. Πάντα φτιάξω με τσοτάκι.